Η αστυνομία διενεργεί ελέγχους σε μια ομάδα νεαρών στο Λονδίνο. Ο νόμος προβλέπει ότι η αστυνομία μπορεί να σταματήσει οποιονδήποτε, ακόμα και αν δεν υπάρχει υποψία εγκλήματος. Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι αν είσαι έγχρωμος, είναι 28 φορές πιθανότερο να σου συμβεί. Ο Μοχάμεντ Έλμι ζει στο δυτικό Λονδίνο όλη του τη ζωή. Κάνει την πρακτική του άσκηση σαν δικηγόρος. Οι έρευνες αστυνομίας αποτελούν μια καθημερινότητα για αυτόν. Βγάζουν τα πάντα έξω από το αυτοκίνητο. Τα αφήνουν στο πεζοδρόμιο. Δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη υποψία για να με σταματήσουν. Κανένα ευχαριστώ. Μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι οι συχνοί έλεγχοι περιορίζουν την εγκληματικότητα. Αλλά η αποτελεσματικότητα και η νομιμότητα αυτής της πρακτικής έχουν αμφισβητηθεί από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας, που κάνει λόγο για περιθωριοποίηση ολόκληρων κοινοτήτων. Άλλωστε, κάτω από αυτές τις συνθήκες πυροδοτήθηκαν και οι αναταραχές στο Λονδίνο πέρυσι, που ξεκίνησαν από το Τότεναμ, όταν ένας νεαρός έγχρωμος πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Η Μητροπολιτική Αστυνομία λέει τώρα ότι αλλάζει τον τρόπο που δουλεύει. Κάνουν και συναντήσεις με νέους έγχρωμους για να ακούσουν τις ανησυχίες τους.